Είμαστε στην Γκαλερί Σκουφά 4, η καινούργια ενότητα που θα δείξω είναι «Καφέ ο Παράδεισος». Είναι μια σειρά από καφενεία, ιδιαίτερα ένα καφενείο που είχα στην πλατεία Αττικής, που δεν υπάρχει πια, έχει γίνει φαρμακείο πια. Και ήταν ένα πολύ ωραίο καφενείο που μου άρεσε, είχε μια πολύ έτσι, ζωντανή ατμόσφαιρα. Και αυτό η όλη η δουλειά που κάνω είναι στη μνήμη αυτού του καφενείου, γιατί πιστεύω ότι έχει χαράξει μια πορεία αυτό το καφενείο όλα αυτά τα χρόνια. Και το έχω δουλέψει παλιά, έχω ξαναζωγραφίσει πάνω αυτό το καφενείο, με τη διαφορά ότι τώρα έδωσα μια άλλη σημασία, βγήκε μια ολόκληρη ιστορία εκεί μέσα. Ένα ζευγάρι που μπήκε, μια κοπέλα που έμεινε μόνη της και μετά είναι σαν να μένει κάποιος μέσα στο καφενείο όλη μέρα και αρχίζει από το πρωί που έφτασε αυτό μέχρι το βράδυ που νύχτωσε, βλέποντας όλες από την ίδια πλευρά, από το ίδιο μέρος, όλες αυτές τις διαφορετικές ατμόσφαιρες που δημιουργεί το καφενείο, η μοναξιά και όλη αυτή, τέλος πάντων, η μελαγχολία που μπορεί να σου βγάλει αυτός ο χώρος. Βέβαια, εγώ το προχώρησα το καφενείο, δεν το άφησα στην πλατεία Αττικής, έβαλα βάρκες μπροστά όπως έχουμε στην Αίγινα, ώστε έτσι να πάρει μια άλλη σημασία, γιατί αυτό το καφενείο μπορούσε να ήταν στην Αίγινα, μπορούσε να ήταν στην Ίδρα, μπορούσε να ήταν οπουδήποτε. Καφέ Παράδεισος, λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Είναι το καφενείο στην πλατεία Αττικής. Είναι μια στιγμή πρωινή που δύο άνθρωποι κάθονται και παίζουν τάβλη, πίνουν τον καφέ τους, μια γυναίκα αριστερά και ένας άντρας από την άλλη πλευρά. Κάπου έχουν πάει και η ματιά μου είναι εκεί για να δει όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, την πρωινή με τις βάρκες και λίγο ονειρική κατάσταση που δεν ξέρω αν υπάρχει πια, αλλά οπωσδήποτε έχει γραφτεί επάνω σε αυτό το έργο. Τα άλλα καφενεία που έχω ζωγραφίσει είναι χώροι που πήγαινα στο Παρίσι όταν ήμουνα, δηλαδή το μεγάλο καφέ, το La Palette, όπου εκεί βρισκόμασταν με τον Γιάννη τον Τζαρούχη, με τον Αλέκο τον Φασιανό και με πολλούς άλλους φίλους. Και την τελευταία φορά που ήμουνα και είχα πάει να φάω κάτι, ήταν τόσο ωραία η ατμόσφαιρα, τόσο έτσι συγκινητική που μου θύμισε και όλα τα παλιά, που έβγαλα ένα μικρό φιλμάκι και μια σειρά από φωτογραφίες. Και όταν έφτασα στο ατελιέ μου πια που γύρισα από το Παρίσι, μου ήρθε η ιδέα, επειδή είχα ζωγραφίσει και το καφενείο από την Αίγινα, ένα καφενείο που συχνάζω, ένα πάλι νεοκλασικό, με ένα χρώμα λίγο ανατολίτικο. Μου έδωσε την εντύπωση ότι θα ήταν καλή ιδέα να οργανώσω από το 19 τώρα αυτά μία έκθεση με θέματα καφενεία. Εδώ είμαστε σε ένα καφενείο στην Αίγινα, στην παλιά Δημαρχία. Από κάτω υπάρχει ένα καφενείο που άνοιγε πάρα πολύ πρωί για τους ψαράδες και έχει μείνει ίδιο όπως ήταν πάντα, με αυτά τα πράσινα και αυτά τα μπλε, με τα μπαρμπάρινα τραπεζάκια και ένα ψυγείο από πίσω που εξυπηρετούσε, οι ταμπέλες με τις τιμές με το Zenith. Λοιπόν, όλο αυτό το κράτησα για να βγει όλη αυτή η λίγο ξεπερασμένη, θα έλεγα, ατμόσφαιρα σήμερα, αλλά έλα που μας αρέσει εμάς και την κρατάμε. Ενώ δείχνει μία προοπτική όλη αυτή, όλο αυτό το καφενείο, στην πραγματικότητα το έχω ζωγραφίσει έτσι ώστε να είναι τελείως πλακάτο. Δηλαδή, ενώ σου δείχνει ένα βάθος, την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ flat, είναι πάρα πολύ ίσιο. Εγώ καφενόβιος δεν είμαι, αλλά μπαινοβγαίνω, πίνω ένα καφέ, γεύομαι τις ατμόσφαιρες και τις καταστάσεις, καμιά φορά τις φωτογραφίζω και γυρνώντας το ατελιέ, εμπνέομαι και ζωγραφίζω τα δικά μου. Είμαστε στην Γκαλερί Σκουφά, η έκθεση ανοίγει την 5η στις 17 του μηνός, θα ανοίξει από το πρωί στις 10 η ώρα μέχρι το βράδυ στις 10 η ώρα, δεν θέλουμε να έρθει όλος ο κόσμος μαζί, για τους λόγους που γνωρίζετε. Θα θέλαμε να είναι ο κόσμος σιγά σιγά να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνουν άλλοι. Η έκθεση σαν θέμα έχει τα ελληνικά και τα γαλλικά καφενεία. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Καφέ ο Παράδεισος». Σας περιμένουμε λοιπόν από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 17 Σάββατο Οκτωβρίου να δείτε αυτή την έκθεση.